εργαζόμενοι στην Παλαιτέλεια Καβάλας, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται στην συνεχή κινητοποίηση από το άρθρο του 2021 για να αντιμετωπίσουν το σκληρό πρόσωπο της ενέργεια, που εφαρμόζει όλες τις αυταρχικές και αντιλαμβανόμενες διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη. Σπάφτησαν την εργολαβοποίηση και την στοχοποίηση του εργατικού δυναμικού να διάδρομη εταιρεία σε συνεργασία με δυνάμεις καταστολής για να κάψουν τη στεναρή αντίσταση σωματείου των εργαζομένων. Επιχείρησαν μέσα στη νύχτα με 12 μελιμηρίες ΜΑΤ στοχευμένα να δημιουργήσουν στοιχεία της βάρος των εργαζομένων. Ακολούθησαν μηνύσεις και ούτε λίγοτε πολλοί συνδικαλιστές εργαζόμενοι βρέθηκαν ως κοινοί εγκληματίες, έτσι όπως προστάζει ο νόμος Χατζηδάκη, ώστε πραγματικά ακολουθήσουν οι απολύσεις 24 εργαζόμενων ανάμεσά τους και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωματείου. Δυστυχώς για την εργοδοσία και τους συνειδητοπόρους της, αυτό όχι μόνο δεν έκαψε τον αγώνα μας, αλλά συσκύρωσε περισσότερο το σύνολο των εργαζομένων. Με αποτέλεσμα, παρά το συνεχή βομβαρδισμό μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με συκοφαντίες, ψέματα και τα πράγματα να οδηγηθούν στην απόλυτη μάχη απέναντι στον νόμο και την αφαιρεσία της εργοδοσίας. Σήμερα ενώνουμε εδώ τη φωνή μας και την αγωνιστικότητά μας με τα αδέρφια μας εργαζομένου συλλάγου, που ήρθε η σειρά του για να αντιμετωπίσει την ίδια κατάσταση. Δηλώνουμε ότι στο εξή, όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, αφυπνιζόμενοι, συσπηρωμένοι και αποφασισμένοι, συντονίζουμε κοινή πορεία, κοινό αγώνα για να αναστρέψουμε κάθε σχέδιο, κάθε απειλή για τους εργαζόμενους της αξιοπρέπειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης εργασιακής σχέσης. Είμαστε μαζί, όπως μαζί είναι και κάθε συνεπής εργαζόμενος που πιστεύει ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος, παρά αυτός που προδόθηκε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, δυναμικούς, μέχρι την τελική δικαίωση, που θα είναι σίγουρα.